το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διαμαρτύρεται για προβλήματα, καθυστερήσεις στον έλεγχο αδειοδοτήσεων αναφορικά με οικοδομικές εργασίες οι οποίες γίνονται. Γιώργος Σταβερναράκης, πρόεδρος της δικού σας επιτροπής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει τις πληροφορίες. Κύριε Σταβερναράκη, γιατί αυτή η διαμαρτυρία και προς τα πού αυτή η διαμαρτυρία? Καλημέρα σας, κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για μια ακόμη φορά να δικαιούμε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες πρωτίστως και οι συνάδελφοι προφανώς έχουν αναλάβει να εκτελέσουν κάποια υπηρεσία, να βγάλουν μια οικοδομική άδεια ή να κάνουν κάποια νομιμοποίηση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δυστυχώς πολλές οικοδομικές άδειες, ιδιαίτερα αυτές που είναι οι νομιμοποίησεις, προφάσεις του 41-78, οι οποίες βρίσκονται εντός της περιοχής τυχών ή σε αρχαιολογικούς χώρους, περνούν από τις εφορίες αρχαιοτήτων, είτε αυτές είναι του Αγίου Νικολάου είτε αυτές είναι του Ηρακλείου. Οι καθυστερήσεις είναι πραγματικά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στην εξέλιξη μιας επένδυσης την οποία μπορεί κάποιος πολίτης να κάνει ή το σπίτι του να φτιάξει, που ξεπερνούν τους 6, τους 8 μήνες και ακόμη και ένα χρόνο. Και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχές, όπου γυθνιάζουν ή αν μη τι άλλο, όπως το λένε, έχουν οπτική επαφή, καινούριος όρος αυτός, δεν έχει ανακαλύψει η αρχαιολογία, με αρχαιολογικούς χώρους. Μπορεί να είναι η οπτική επαφή και κάποια χιλιόμετρα. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πέρα το ότι αργεί να απαντήσει η αρχαιολογία, διότι έχει μια τρομερή έλλειψη προσωπικού, όπως γνωρίζετε, οι διαδικασίες έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα χρονοβόρες σε αυτή την υπηρεσία, το οποίο δημιουργεί πολλαπλές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Εμείς προχωρήσαμε στην επιστολή για μια ακόμη φορά και μάλιστα. Μισό λεπτό. Αυτή η οπτική επαφή που μπορεί να είναι και χιλιόμετρων, ρωτάω το εξής, έχει και κάποιο έτσι νομικό υπόβαθρο? Κοιτάξτε, η αρχαιολογία από μόνη τους, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι από μόνη τους ένα Υπουργείο ή μία, τέλος πάντων, ένα νομικό πλαίσιο, έτσι. Ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πολυβέραλο και το οποίο μάλιστα είναι ιδιαίτερα υποκειμενικό όσον αφορά τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος αυτή τη στιγμή που να λέει ότι θα πρέπει να ελέγχονται, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή, το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο από τα τείχη. Παράδειγμα, εντός του Ηρακλείου. Έχουμε φαινόμενα λοιπόν, οικοδομικές άδειες οι οποίες προσπαθούν να εκδοθούν στο δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο, η αρχαιολογία με δική της πρωτοβουλία και μόνο να ζητάει να περνάνε από το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο είτε από το ΚΑΣ, είτε να εγκρίνεται τέλος πάντων γνωμοδότηση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι πολλές φορές φαίνονται αυθαίρετες αυτές οι αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες, όμως δυστυχώς οι αρχαιολογικές υπηρεσίες επιβάλλουν αυτή τη στιγμή στους ιδιοκτήτες να προχωρούν σε τέτοιες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απίστευτες καθυστερήσεις, όχι μόνο το ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν και απίστευτες καθυστερήσεις. Υπάρχουν παραδείγματα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από την αρχαιολογία, στη συνέχεια περνούν από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο είναι υποχρεωμένο να περάσουν σε συγκεκριμένες περιοχές, να παίρνει απόφαση το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και στη συνέχεια να παίρνει απόφαση η αρχαιολογική υπηρεσία να ξαναγυρίζει στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικών και στη συνέχεια να έχουμε δηλαδή ένα μπαλάκι το οποίο, αν μη τι άλλο, οι ιδιοκτήτες και οι συνάδελφοι να κάνουν διορθώσεις από μία πλευρά στην άλλη. Μπορεί κάποιες στιγμές να χαμογελώ και να ακούγεται ή να το καταλαβαίνει κάποιος. Θα το λέω εντελώς σε κάθε. Αλλά ρωτώ το εξής, μισό λεπτό.
όλη αυτή η διαδικασία, η δύσκολη που ακολουθείτε, έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό? Γιατί αν έρθει και σου πει ότι εγώ θέλω να προστατέψω, έστω και εξ αποστάσεως, διαγυμνώ οφθαλμό βλέποντας απέναντι που μπορεί να έχω, ας πούμε, μια αρχαιολογική περιοχή, γιατί και εγώ που εδώ που είμαι, απέναντι μου ακριβώς έχω καρφί το Γιούχτα και μπορεί να μου δημιουργήσει, που είναι αρχαιολογική περιοχή, και μπορεί να μου δημιουργήσει εδώ προβλήματα επειδή έχω οπτική επαφή με το Γιούχτα. Είναι για την προστασία πραγματικά μνημείων, αρχαιοτήτων κλπ. Ή είναι απλά εκείνο το κομμάτι της γραφειοκρατίας που δημιουργεί όλες αυτές πραγματικά τις δυσκολιότητες? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πραγματικά στο στάδιο της γραφειοκρατίας, στο οποίο σε φέρνει σε αδιέξοδο, έτσι. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχει δίκιο η αρχαιοτήτων. Δεν μπορώ να πω ότι είναι να το ισοπεδώσουμε όλο, έτσι. Προφανώς θα πρέπει κάποια να ελέγχονται, προφανώς θα πρέπει να προστατεύουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά φτάνουμε στο άλλο άκρο, όπου πραγματικά δημιουργούμε πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε οπτική επαφή είναι πραγματικά κάτι το οποίο το έχει εφεύρει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δημιουργεί απίστευτα μα απίστευτα προβλήματα, ακόμη και σε χιλιόμετρα στα οποία μπορεί να βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι. Το πρόβλημα, κυρία Δουλειράκη, δεν είναι μόνο το ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι όλη αυτή η ταλαιπωρία, η οποία υφίστανται και οι πολίτες, αλλά και οι συνάδελφοι μηχανικοί, ακόμη και για μια αποθήκη την οποία θα πρέπει να βγάλεις σε μια εκτός σχεδίου περιοχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να λυθεί σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να μπορέσει να δώσει πραγματικά κατευθυντήριες γραμμές σε αυτές τις υποθέσεις, για να μπορέσουμε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ξέρετε ότι μια νομιμοποίηση αυτή τη στιγμή ενός κλιμακοστασίου στο κέντρο του Ηρακλείου ή μιας αυθαίρετης κατασκευής μικρής ή μιας μικρής υπέρβασης 10-20 τετραγωνικών μπορεί να κάνει και 1-1,5 χρόνο για να εκδοθεί. Πάντως όποιος το κάνει, ακόμα και αν αργήσει να καθυστερήσει, αν καθυστερήσει να εκτελεστεί το έργο, επειδή είπατε για νομοποίηση και όλα τα υπόλοιπα, να πάει να το δηλώσει στην πολεοδομία, γιατί η πολεοδομία δεν ενημερώνεται από κανένα και μετά στέλνει πρόστιμα, γιατί το ξέρετε και αυτό, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί τα μεγάλα ταραβασάκια τα στέλνουν από την πολεοδομία, γιατί λέει το μηχανογραφικό σύστημα δεν έχει στηρίξει στα περί τακτοποίησης και νομιμοποίησης στην πολεοδομία, για να ξέρει η πολεοδομία τι έχει κάνει. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα που τους στέλνουν εκείνα τα γενναία ραβασάκια των 3, 5, 15.000 με τις προσαυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να μπουν σε εκείνη τη βάσανο, αντί να βρουν μια άλλη λύση και να πούνε δώστε μου τα χαρτιά, έφυγε, να κάνουν ένσταση να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάει λέγοντας με τις ημερομηνίες να τρέχουν. Άντε τρέχα γύρευε. Ακριβώς αυτό το κράτος δυστυχώς δημιουργεί συνέχεια προσχώματα για να ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και μάλιστα πολλές φορές βγάζει και κάποιους νόμους οι οποίοι είναι ευνοϊκοί και ξαφνικά, με ένα ξαφνικό, θα λέω ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που στείλαμε, μία του μήνα στείλαμε χθες. Στείλαμε την επιστολή και ζητάμε την επαναφορά της ισχύς του άρθρου 11 και 23 του 41-78, όπου κάποιος ο οποίος είχε νομιμοποιήσει, δεν νόμιμη, οικοδομική άδεια, έτσι, έβγαλε οικοδομική άδεια, ξεκίνησε τις εργασίες, μπήκε κάποιο πρόστιμο και στη συνέχεια νομιμοποίησε έβγαλε κανονικά οικοδομική άδεια. Και μάλιστα το συζητήσαμε στην Διοικούσα Επιτροπή μαζί με τον κύριο Βλαχάκη, ο οποίος είχε έρθει ο πρόεδρος των Ινσιστών, όπου το 2017. Την αναθεώρηση του 41-78 δεν προβλέφθηκε. Έτσι, προς το 44-95 δεν προβλέφθηκε αυτή η διαδικασία, ώστε να διαγράφεται το πρόστιμο και να πληρώνεται μόνο ένα παράβολο. Και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και πρόστιμα τα οποία έχει στείλει ο Δήμος Ηρακλείου σε ακίνητα τα οποία έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες. Αυτό είναι το παράλογο του κράτους, κυρία Δουλειράκη. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Το είπατε πριν από λίγο. Αυτό το κράτος συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα πάσης φύσης για να ταλαιπωρεί τους πολίτες του. Δεν μπορούν να χωρίσουν μια μπάλα άχερα. Τέλος πάντων, να μην το πω το παρακάτω. Λοιπόν. Γιατί θα γίνω πολύ πολύ κακιά, αλλά δυστυχώς είναι η ταλαιπωρία που υφίσταται ο καθένας από εμάς. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
Εμείς θα κάνουμε πάνω σε αυτό που πρέπει. Στείλαμε τις αντίστοιχες επιστολές. Θα έρθουμε και σε επικοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα που είπαμε το τελευταίο. Θα προσπαθήσω να έρθω και με τον Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Μπακογιάννη, σε τηλεφωνική επικοινωνία για αυτό το θέμα. Το οποίο του το είχαμε ξαναπεί. Έτσι, και είχε πει ότι θα δοθεί αυτή η τροποποίηση και ταυτόχρονα να ανοίξει και η κατηγορία 5 που αφορά τα μεγάλα αφαίρετα, για να μπορέσουν τα αφαίρετα, μάλλον χωρίς οικοδομική άδεια, για να μην λέμε τα μεγάλα αφαίρετα, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, δεν, παρά τις υποσχέσεις και τις προεκλογικές της κυβέρνησης, δεν έχει ανοίξει η κατηγορία 5. Οπότε οι ιδιοκτήτες είναι εγκλωβισμένοι. Στη συνέχεια, ταυτόχρονα ο Δήμος στέλνει τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες, δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν τις κατασκευές τους, διότι αναμένουμε να ανοίξει σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Ταγαρά. Μάλιστα, εδώ στη Λόδια, πριν από προεκλογικά, αν θυμάστε, είχε έρθει ο κύριος Ταγαρά, ο οποίος δια μικροφόρου μου ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτοί που τα ανωνυμοποιήσανε και τα τακτοποιήσανε, ακόμα πρέπει να τρέχουν στην πολεοδομία να καταθέτουν ενστάσεις, γιατί υπάρχει μια άλλη υπηρεσία που η μία δεν ακολουθεί την άλλη. Χωρίς έλεος, χωρίς έλεος αυτή η κατάσταση. Ναι, με ακούτε. Τα έχετε χάσει κι εσείς με όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Προσπαθούμε πάντως, κυρία Δουλγεράκη, να αναδεικνύουμε τα θέματα και μάλιστα και ο κύριος Σασινός που ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια του τεχνικού, από την ίδρυση του τεχνικού μελητηρίου από το 1923. Θέσαμε τέτοια θέματα κατηδίαν και είπαμε ότι θα πρέπει πραγματικά να εντείνει το τεχνικό επιμελητήριο τις παρεμβάσεις του σε τέτοια θέματα που ταλαιπωρούν καθημερινά. Και η πολιτεία δίνει υποσχέσεις, αλλά ευτυχώς οι υποσχέσεις αυτές ανέξοδες είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα. Δεν θέλω άλλη γκρίνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Αλγεράκη. Καλή σας μέρα.